συγκριτικά με την ποιότητα του ρόστερ που έχει αποκτήσει. Εννοείται. Κοιτάξτε, για μένα είναι ένα παιχνίδι πολύ δικών συνθήκων. Δηλαδή, ο ένα Παναθυνιακό φοβερά συγκεντρωμένο. Γιατί έχουν κατεβεί στο Ηράκλειο και λένε θα κερδίσουμε για τον Μπάλντοκ. Στο όνομα του Μπάλντοκ πρέπει να κερδίσουμε. Αυτές οι ιστορίες σε διαλύουν ή σε συσπυρώνουν. Δεν τον διέλυσε τον Παναθυνιακό, όπως και την εθνική η ιστορία αυτή και πάλι καλά. Δηλαδή, γιατί δεν τον διέλυσε, γιατί οι παίχτες βγάλανε προσωπικότητα, ας πούμε. Και πήγανε στο Ηράκλειο και παίξανε. Το μυστικό είναι αυτό που λες, συγκεντρωμένοι. Δηλαδή, συγκεντρωμένοι ανοίγουν το σκορ, μπαίνουν μέσα για να βάλουν γκολ. Το βάζει ο Τετέ που είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει φέρει ο Παναθηναϊκός φέτος και πιθανότατα και ο καλύτερος που έχει έρθει στην Ελλάδα γενικώς φέτος το καλοκαίρι. Ακριβώς. Αυτός. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα υπάρχει μια πραγματική, ας πούμε, συγκέντρωση στο να κρατήσουμε έναν όφη όπως είναι καλός. Ένα πράγμα δεν έχει όφη, δεν έχει σεντερφόρ. Mm-hmm. Και αυτό σήμερα νομίζω φάνηκε. Όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν. Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε από την αρχή. Ναι, αλλά και ό,τι λύση άλλη είδα που να έμοιαζε με σεντερφόρ δεν ήταν, ας πούμε, δεν πήρε μπάλα. Δύο φάσεις έχει όφη, του Χατζηθοδωρίδη και το Δοκάρι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Λοιπόν, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά μετά το 60, ο Παναθηναϊκός παίζοντας καλή άμυνα και εντός τακτικά σωστός, τον περιορίζει και τον βγάζει από οποιαδήποτε πιθανότητα να κάνει οτιδήποτε. Αλλά το ξαναλέω, είναι παιχνίδι ειδικών συνθήκων. Και επίσης είδαμε μια δυσκολία του Παναθηναϊκού, εγώ λέω του Παναθηναϊκού, όχι του προπονητή του, απαραίτητα, του Παναθηναϊκού γενικά, να διαχειρίζεται εβδομάδες που έχουν μέσα ευρωπαϊκό μάτς. Θα δούμε λοιπόν τώρα και αυτήν την εβδομάδα που έχει μέσα ευρωπαϊκό μάτς και στο τέλος της εβδομάδας θα δούμε αν έχουν γίνει βήματα μπροστά ή βήματα πίσω. Εγώ, απ' την άλλη, στο μόνο που δεν σε διαψεύδω, κάνω μια διαφορετική εκτίμηση. Εάν κρατήσουν την ψυχραιμία τους και καταφέρουν να πείσουν τον κόσμο ότι δεν γίνεται να φταίει ο προπονητής κάθε φορά που δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, η γνώμη μου είναι ότι σε αυτό το πρωτάθλημα που βλέπω, αυτός ο Παναθηναϊκός θα είναι γύρω στα Χριστούγεννα πάρα πολύ κοντά στην κορυφή. Δεν λέω πρώτος γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Καθώς. Αλλά πάρα πολύ κοντά στην κορυφή. Έτσι όπως βλέπω όλους εγώ. Δηλαδή γιατί δεν σου κάνω μια αγωνιστική παρατήρηση. Ναι, ναι. Δεν θα μπορούσε ποτέ ο Αλόνσο να φορέσει την τραγιά σκοτουράστα.